Comment voulez-vous alors qu'un écrivain grec ne mette toutes ses forces au service de la liberté? Comment voulez-vous que je regarde impassible le monde? Υπάρχει εδώ στην Κρήτη μια αδάμαστη φλόγα, ας την πούμε ψυχή, μια φλόγα πιο πάνω από τη ζωή και από το θάνατο. Υπερηφάνεια, πείσμα, παλικαριά, δύσκολο να την ορίσεις, δηλαδή να την περιορίσεις. Όλα αυτά μαζί και κάτι άλλο, ανίποτο και αστάθμητο, που σε κάνει να υπερηφανεύεσαι που είσαι άνθρωπος. 65 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, ένα νέο βιβλίο που περίμενε υπομονετικά ως να πάρει τη θέση του στην παγκόσμια λογοτεχνία παρουσιάζεται στο κοινό. Το χειρόγραφο του Καζαντζάκη φυλασσόταν στο Μουσείο Καζαντζάκη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Βαρβάρου, στη σημερινή Μυρτιά, με αριθμό καταγραφής ΑΕΤΑΦ086. Ο Ανήφορος, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου, γράφτηκε πριν από 76 χρόνια, το 1946 στην Αγγλία. Έχουμε το τεύχος της εστίας του 1947, στη σελίδα 327, όπου ο Καζαντζάκης δημοσιεύει ένα απόσπασμα που το ονομάζει «Ο θάνατος του παππού» και σε αυτό στις σημειώσεις ονομάζει ότι αυτό είναι το έργο που έχει ξεκινήσει στην Αγγλία με τον τίτλο «Ο Ανήφορος». Κοίταζε ο Κοσμάς πίσω από το μεγάλο κάστρο κατά νότου το ξακουστό βουνό, το Γιούχτα. Τεράστιο θεϊκό κεφάλι, ξαπλωμένο ψηλά απάνω από τις ελιές και τα μπέλια. Με το τραχύ όλο ανήφορο μέτωπο, με την όρθια μύτη, με το φαρδί κλεισμένο στόμα και τα γένια από βράχους και γκρεμούς που χυμούσαν και κατέβαιναν στον κάμπο. Ο ανήφορος, άλλωστε, είναι μια από τις πιο αγαπημένες λέξεις του Νίκου Καζαντζάκη. Μόνο στην αναφορά τον Γκρέκο λέει: «Μια λέξη πάντα σε όλη μου τη ζωή με τυραννούσε και με μαστίγωνε, η λέξη ανήφορος». Πρωταγωνιστές ο Κοσμάς και η Εβραία σύζυγός του Νοεμή επιστρέφουν στην Κρήτη και έρχονται αντιμέτωποι με το οικογενειακό δράμα, αλλά και με την καταστροφή που έχουν αφήσει πίσω τους οι Γερμανοί. «Γιατί τα έκαμε όλα αυτά?» φώναξε ο Κοσμάς, κατατρομαγμένος από τέτοια μεγάλη ψυχή. «Οι Εγγλέζοι δεν έφταιγαν που σκότωσαν το γιο σου?» «Το έκαμα», αποκρίθηκε ήσυχα γυριά, «γιατί ήξερα πως πέρα μακριά, σε έναν τόπο που το λένε Αγγλία, έχουν και αυτοί μανάδες. Και κατέχω τι θα πει πόνος της μάνας». Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε πάρα πολύ. Αναμετρήθηκε με όλα τα μεγάλα προβλήματα της εποχής του. Είχε επίγνωση των σημαντικών στιγμών που ζούσε και όλα αυτά, αφού ορίμασαν μέσα σου, μετατράπηκαν σε μυθιστορηματική γραφή, θεωρώ, παγκόσμιας αξίας. «Δεν με νοιάζει ο θάνατος», συλλογίζονταν. «Με νοιάζει η φθορά. Αυτή εξευτελίζει τον άνθρωπο. Αυτή πρέπει να νικήσω». Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρία κεφάλαια: Κρήτη, Αγγλία, Μοναξιά. Le peuple grec est un peuple martyr. D'autant plus que le besoin de la liberté est pour lui aussi impérieux que le pain. Κρήτη. Η μεγάλη αγάπη. Δεν είναι απλώς αγάπη. Όλο το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από την Κρήτη. Η Κρήτη στάθηκε ο πρώτος βράχος που φωτίστηκε σε όλη ακόμα την κατασκότεινη Ευρώπη. «Και εδώ η ψυχή της ράτσας μου», λέει ο Κοσμάς, «εξετέλεσε τη μοιραία της αποστολή. Έφερε τον Θεό στην κλίμακα του ανθρώπου». Είχε γεράσει η πολιτεία της παιδικής του ηλικίας και της νιώτης. Θρύβουνταν κι αυτή. Άρχιζε να γίνεται κουρνιαχτός και να σκορπίζεται στον άνεμο. Μπορούσε άλλη πολιτεία να χτιστεί από πάνω της, μα δεν θα ήταν η δική του. Θα ξαναγέμιζαν πάλι δρόμοι με νέους, μα δεν θα ήταν η δική του νιώτη. «Αγαπημένο κάστρο», μουρμούριζε κοιτάζοντάς το με τρυφερότητα. «Γεράσαμε». Για το άλλο που είπατε για τα ταξίδια, είναι κάτι περισσότερο ο ανήφορος. Ο ανήφορος γράφεται στην ουσία τις πρώτες μέρες που βρίσκεται στην Αγγλία και η λέξη «ξενιτιά» παίρνει μια ιδιαίτερη μορφή, καθώς δεν θα ξαναγυρίσει τον τόπο του παρά μόνο για να ταφεί. Ο ανήφορος κυκλοφορεί σε μια καθαρά συμβολική κίνηση στις 26 Οκτωβρίου, ανήμερα του θανάτου του Νίκου Καζαντζάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όλη νύχτα ο Κοσμάς δεν μπόρεσε να σφραγίσει μάτι. Συλλογίζονταν τη γριά και τα μάτια του βούρκωναν. Ανθρωπιά μεγάλη είναι τούτη, συλλογίζονταν. Η μεγάλη ψυχή νικάει τον ατομικό πόνο. Και το πιο φοβερό, σμίγει, γίνεται ένα με τον κόσμο.